Σκοπός της είναι η προαγωγή, η διάδοση των διάφορων κλάδων της μαθηματικής επιστήμης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων έχει αναπτύξει μια πλούσια δράση. Μέσα σε αυτές είναι η έκδοση 9 περιοδικών που συνεχίζουν ανελιπώς, εκ των οποίων τα 2 είναι στην αγγλική γλώσσα. Κατά διαστήματα έχει προχωρήσει σε διάφορες εκδόσεις μαθηματικών βιβλίων, τόσο Ελλήνων όσο και ξένων συγγραφέων. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται με επιτυχία το τριήμερο πανελλήνιο συνέδριο της μαθηματικής παιδείας, στο οποίο συμμετέχουν μαθηματικοί από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Ευχόμαστε κι εμείς, σαν παράδειγμα, κάποια χρονιά, ελπίζουμε σύντομα, να το διοργανώσουμε και στην περιοχή μας. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διεξάγει, όπως οι περισσότεροι ξέρετε, 3 ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς στα μαθηματικά. Το Θαλή, τον Ευκλήδη και τον Αρχιμήδη. Οι διαγωνισμοί αυτοί αφορούν τη δευτεροβάθμια και οι μαθητές που διακρίνονται σχηματίζουν την εθνική ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Βαλκανική και Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Επίσης, για τους μικρούς φίλους που αγαπούν τα μαθηματικά, διοργανώνει το διαγωνισμό παιχνίδι και μαθηματικά. Εδώ θα ήθελα να επισημάνουμε ότι το παράδειγμά μας αισθάνεται μεγάλη χαρά, γιατί κάθε χρόνο η συμμετοχή των μαθητών σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι μεγάλη. Ειδικά φέτος ξεπέρασε τα 150 παιδιά. Προς τιμή λοιπόν του αρχαιότερου επιστημονικού σωματείου της χώρας μας, το Υπουργείο Παιδείας ανακήρυξε το έτος 2018 ως έτος μαθηματικό. Το παράδειγμα της Φλόρινας έχει προγραμματίσει για το συγκεκριμένο σκοπό διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, η πρώτη από τις οποίες είναι η σημερινή. Σε αυτή, συνάδελφοι και μέλη του παρακτήματος θα αναφερθούν στα μαθηματικά μέσα από την τέχνη ή στην τέχνη μέσα από τα μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά και η τέχνη, αν και αποτελούν δύο διακριτά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν αξιοθαύμαστες δημιουργίες εκπληκτικής ομορφιάς. Εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και βρίσκεστε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σαββάκη Κίμωνα, Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Πολατίδου Άννα, Σχολική Σύμβουλο των Φιλολόγων, την κυρία Βανέρη Ευγενία, Διευθύντρια του Εργαστηριακού Κέντρου Φλόρινας, τον κύριο Καπαρό Ευάγγελο, Διευθυντή του Τρίτου ΓΕΛ, την κυρία Φωτιάδου Χριστίνα, Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμιντέου και τον κύριο Καρακατσάρη Στυλιανό, Διευθυντή του Γυμνασίου Βέντες, που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επίσης, θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κύριου Ιωάννου Παύλου, που είναι διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της κυρίας Πάλα Μαρίνας, που δυστυχώς λόγω κάποιων υποχρεώσεων της στη Χαλκιδική δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Το 1977 το διαστημόπλοιο Voyager ξεκινούσε το μοναχικό του ταξίδι στο αχανές διάστημα. Οι υπεύθυνοι της NASA, σκεπτόμενοι μια πιθανή συνάντησή του με εξωγήινα όντα, τοποθέτησαν στο εσωτερικό του ηχογραφημένα πολιτικά μηνύματα. Σας θυμίζω τότε πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζίμι Κάρτερ. Τα ηχογραφημένα μηνύματα, πολιτικά μηνύματα ξανά, λέω, ήταν η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν και μια πλάκα επικοινωνίας πάνω στην οποία είχαν χαραχτεί μαθηματικά σύμβολα. Λοιπόν, μαθηματικά έτσι. Ο εφιάλτης της σχολικής ζωής για πολλούς, πάνω απ' όλα όμως, είναι μια αυτόνομη γλώσσα ή ακριβέστερα μια συμπατική γλώσσα. Δεν τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι και στείλανε. Κρυμμένη πίσω από πολύπλοκες πράξεις αυτή η γλώσσα και οι υπολογισμούς, γεμάτη παράδοξα σχήματα και έννοιες που αγγίζουν τις βαθύτερες ανθρώπινες απορίες. Όταν αυτή η γλώσσα του σύμπαντος γίνεται η φόρμα, το εργαλείο ή έστω το πρόσχημα για να πλάσουμε ποίηση, μύθους, αφηγήσεις, παραμύθια, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και ιδιαίτερα γοητευτικό. Η φιλοσοφική διάθεση συμβαδίζει με το παιχνιώδες ύφος και το παράλογο χιούμορ. Η αστυνομική γρίφη με την παραδοξολογία, η τετράγωνη λογική με τη μεταφυσική και το ένιγμα του πραγματικού. Είναι μια πραγματική χημεία ανάμεσα στους αριθμούς και τα γράμματα που έχει τις ρίζες της. Στον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη, τον Ερατοσθένη, τον Πλάτωνα, τον Ευκλήδη, ας σταματήσω εδώ γιατί δεν μου φτάνει μια ζωή να το απαριθμώ, να τους απαριθμώ. Ωστόσο όμως τα μαθηματικά που είναι ένα κατεξοχήν λιτό, αυστηρό και μονοσήματο γνωστικό αντικείμενο
Ελάχιστη γοητεία ασκούν στους θεράποντες της γλώσσας. Οι αναφορές σε αυτά είναι προσεκτικές και μετρημένες στην αρχαιότητα. Μαρτυρούν δε ένα μείγμα δέους και θαυμασμού από τη μεριά του λογοτέχνη. Και αυτή είναι μια σχεδόν ενιαία στάση από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του γραπτού λόγου. Μέχρι τις αρχές περίπου του 20ου αιώνα, όπου εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα αυτού που γενικά και αόριστα ονομάζουμε μαθηματική λογοτεχνία. Κολλάνε αυτές οι λέξεις. Θα το δούμε. Όμως, δεμένος στο βράχο, ο Προμηθέας, τιμωρημένος από το Δία γιατί τόλμησε να προσφέρει στους θνητούς γνώσεις που αρμόζουν μόνο σε θεούς, ο Προμηθέας απαριθμεί στο χορό των ωκεανίδων τα δώρα που χάρισε στους ανθρώπους και ανάμεσα στα άλλα τα προορισμένα μόνο για αθάνατους αγαθά, λέει «Μα και τον αριθμό, την πιο τρανή σοφία βρήκα για χάρη τους εγώ», εννοώντας έδωσε και τον αριθμό στους ανθρώπους. Το παράξενο είναι ότι την ίδια εποχή που η λογοτεχνία περιορίζεται σε λιγόλογες και λιτές αναφορές στα μαθηματικά, άλλες μορφές τέχνης τότε στην κλασική αρχαιότητα, όπως η γλυπτική και η αρχιτεκτονική, χώνονται στα μαθηματικά ουσιαστικά μέχρι το λαιμό. Ο μαθηματικός μετασχηματισμός που δημιουργεί όμοια, όπως λένε οι μαθηματικοί σχήματα, διατηρεί δηλαδή την ίδια αναλογία στις διαστάσεις, αλλά αφήνει αμετάβλητες τις γωνίες, ονομάζεται ομοιοθεσία. Η ομοιοθεσία λοιπόν, είτε διαισθητική, είτε εμπειρική, είτε θεωρητική, πάντως, όταν είναι συνειδητά εφαρμοσμένη, είναι σημαντική τόσο για το γλύπτη που προσπαθεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα σε σμίκρινση, ή σπανιότερα σε μεγένθηση, όσο και για τον αρχιτέκτο, ο οποίος, τι κάνει, συλλαμβάνει το οικοδόμημα στη φαντασία του, το αποτυπώνει μέσω μιας αυτόματης ομοιοθεσίας στο σκαλεφιμά του και μέσω μιας δεύτερης ομοιοθεσίας, πιο μαθηματικής αυτή τη φορά, το μετατρέπει σε ένα μεγάλο κτίριο. Η χρυσή τομή, ο χωρισμός δηλαδή ενός μήκους σε δύο άλλες αμέρη, οι μαθηματικοί στην παρέα μας το ξέρουν πολύ καλά, γίνεται σχεδόν αυτός ο σκοπός στις πλαστικές αισθητικές αναζητήσεις της κλασικής αρχαιότητας. Η θεϊκή αναλογία, το φι δηλαδή, είναι πανταχού παρούσα στα αγάλματα του Φιδία, με κορυφαίο τον Παρθενώνα, και η μαθηματικοποίηση αυτής της αισθητικής θεϊκότητας ταξιδεύει αντέχοντας, μεταφέρεται και φτάνει μέχρι το μεσαίωνα με την αναγέννηση. Αλλά ας επιστρέψουμε στη λογοτεχνία. Πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και άνεση αισθάνονται οι λογοτέχνες όταν αντί για το αντικείμενο ασχολούνται με τους δημιουργούς. Έτσι, οι αναφορές στους μαθηματικούς είναι και πολύ πληθέστερες και πιο παιχνιώδεις. Το κλισέ του αφηρημένου μαθηματικού που ζει λίγο πολύ στον κόσμο είναι αρκετά συνηθισμένο στα κείμενα του Αριστοφάνη. Έτσι, ο αξιοσέβαστος μαθηματικός Μέτων εμφανίζεται στις όλυνθες του Αριστοφάνη ως ένα ψώνιο, ο οποίος τι θέλει, να τετραγωνίσει τον κύκλο και να γεωμετρήσει τον αέρα. Τα ανέκδοτα για τους μαθηματικούς, εγώ είμαι βέβαιος, πρέπει στην αρχή Αθήνα να έδιναν και να πρέπει. Πάμε τώρα πολλούς αιώνες μπροστά. Ο Γιούλιβερ, το ξέρουμε όλοι, ο διάσημος ήρωας του Τζόναθαν Σουίφτ, σε ένα από τα ταξίδια του θα φτάσει στη Λαπούτα, ένα νησί που αιωρείται μεταξύ γης και ουρανού, το πιάσαμε το υπονοούμενο έτσι, και που διοικείται από μαθηματικούς. Οι κάτοικοι του νησιού περνούν τον καιρό που ασχολούμενοι με τους τέσσερις κλάδους των μαθηματικών, δηλαδή γεωμετρία, αριθμητική, αστρονομία και μουσική. Τα ρούχα τους είναι διακοσμημένα με αστρονομικά σύμβολα και τα εδέσματά τους σερβίρονται κομμένα σε κανονικά γεωμετρικά σχήματα. Πιο πολύ όμως από τις ευθείες αναφορές στους μαθηματικούς στη Λαπούτα, η επίδραση των μαθηματικών είναι φανερή και στα δύο πρώτα ταξίδια του Γιούλιβερ, στη χώρα των Λιλιπούτιων και στην χώρα των Μπρόνιντακ. Στην πρώτη περίπτωση, ο ήρωας ναυαγεί σε μια χώρα μικροσκοπικών πλασμάτων που έχουν ακριβώς τα ίδια φυσικά και νοητικά χαρακτηριστικά με τους συνηθισμένους ανθρώπους, είναι όμως 50 φορές μικρότερη. Αναλογία. Στη δεύτερη, ο Γιούλιβερ είναι αυτός μικροσκοπικός σε μια χώρα γιγάντων, φυσικά το καταλαβαίνετε, 50 φορές μεγαλύτερο. Το πιάστηκε το νούμερο, έτσι, λογοτεχνία. 1,5 αιώνα περίπου αργότερα, το 1865, η παρουσία των μαθηματικών στο έργο του Λούις Κάρολ είναι πιο έντονη και πιο οργανωμένη. Βεβαίως, το γεγονός ότι πίσω από το ψευδόνυμο του Λούις Κάρολ, του δημιουργού δηλαδή της αλήκης στη χώρα των θαυμάτων, κρύβεται ο μαθηματικός
Charles Ludwig Dawson, λέκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 20 χρόνια αργότερα, το 1884, κυκλοφορεί το Flatland του Edwin Abbott. Εδώ είναι τώρα το έργο. Είναι ακριβώς εκείνη η εποχή που πολλαπλασιάζονται οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις γεωμετρίες των τεσσάρων διαστάσεων. Ένα πολύ δυνατό μαθηματικό εργαλείο, το οποίο είναι άχαστο ακόμα και στους τότε μοιημένους. Για να το δούμε. Τα εκλαρκευτικά άρθρα συγγραφέων δεν κατορθώνουν να το παρουσιάσουν με εύλυπτο τρόπο. Τότε λοιπόν ο ιερέας και δημοδιδάσκαλος Abbott έχει μια εξαίσια για τα παιδαγωγικά χρονικά σύλληψη. Τι κάνει ο τύπος? Γράφει ένα μυθιστόρημα, το οποίο εξελίσσεται στον χώρο των δύο διαστάσεων, flat, land. Αποφέσει λοιπόν ισχύως ο τρισδιάστατος αναγνώστης, πολύ επίσης, αρχίζουμε να κατανοούμε τις δυσκολίες που θα είχαν τα διδιάστατα όντα για να κατανοήσουν την τρίτη διάσταση, άρα είναι η δυσκολία που έχουν τα τριδιάστατα όντα να κατανοήσουν το χώρο των τεσσάρων διαστάσεων. Έξω, ο ιερέας και πάστορας. Πάμε τώρα καθόλου. Γράμματα και αριθμοί, γραφή και αρίθμηση. Τα πρώτα που μαθαίνει ένα παιδί στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι, τόσο η γραφή με την ανάγνωση, όσο και η αρίθμηση με τις αριθμητικές πράξεις, εξυπηρετούν στην αρχή καθημερινές ανάγκες. Σταδιακά όμως περνούν σε ένα άλλο ανώτερο επίπεδο, όπου πλέον μετατρέπονται σε πνευματικές δημιουργίες. Δηλαδή, η κορύφωση της γραφής, είναι η ποίηση και της αρίθμησης στα μαθηματικά. Όποιος διαβάζει και αγαπάει την ποίηση, καταλαβαίνει την ποίηση. Έστω και αν δεν μπορεί να το διατυπώσει ή να το ορίσει. Όμοια με τα μαθηματικά, καταλαβαίνει ότι σχετίζονται με την έννοια του ωραίου, με την αισθητική απόλαυση. Ο γερμανός φυσικός Καρλ Χάιζενμπεργκ, ο οποίος πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1932, λέει: μόνο δύο γλώσσες έχει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Προσέξτε, αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Τα μαθηματικά και την ποίηση. Ο φυσικός την έχει. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ναι, και είπαμε για την ποίηση. Με τον Οδυσσέα Ηλίτη. Οι φιλόλογοι ξέρουν καλύτερα από εμάς ότι η επιμονή του και η αιμονή του στην πυθαγόρεια σημασία του αριθμού 7 είναι φοβερή. Ο εθνικός μας ποιητής είχε μία αιμονή με το 7, το πυθαγόριο. Στο προκείμενό του, η μέθοδος του Άρα σημειώνει: το καιρό που δεν καταλάβαινα τα μαθηματικά, θυμάμαι, μου λέγανε ότι δεν είχα παρά να μετατοπιστώ κατά ένα βήμα σαν συλλογιστικός μηχανισμός για να διατρέξω την απέραντη και συνάμα μηδαμινή απόσταση που ένιωθα να με χωρίζει από αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κύριος λοιπόν γράφει στη συλλογή του Μικρός Ναυτίλιος. Λεμονιά, για τον Ηλίτη μετά. Τα ανώτερα μαθηματικά μου τα έκανα στο σχολείο της θάλασσας. Ιδού και μερικές πράξεις για παράδειγμα, ο Ηλίτης τα γνωρίζει. Πρώτο, αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένει μια ελιά, ένα πέλι και ένα καράβι. Πού σημαίνει? Μα αλλά τόσο την ξαναφτιάχνεις. Δεύτερο, το γινούμενο των μυριστικών χόρτων επί την αθωότητα δίνει πάντα το σχήμα κάποιου Ιησού Χριστού. Η ευτυχία είναι η ορθή σχέση ανάμεσα στις πράξεις που είναι τα σχήματα και στα αισθήματα που είναι τα χρώματα. Άρα, όπου υπάρχουν σκιές, υπάρχει Ελλάδα. Όπου προεξέχει το βουνό από τη λέξη του, υπάρχει ποιητής. Η ειδονή δεν είναι αφαιρεταία. Άρα, κάθε πρόοδο στο ηθικό επίπεδο δεν μπορεί παρά να είναι αντιστρόφως ανάλογη, ο Ηλίτης τα λέει, προς την ικανότητα που έχουν η δύναμη και ο αριθμός να καθορίσουν τα πεπρωμένα τους. Ακόμα ένα. Ο αναχωρητής για τους μισούς είναι αναγκαστικά για τους άλλους μισούς ένας ερχόμενος. Η Ελλάδα λοιπόν αναλύεται σε ελιά, αμπέλ και καράβι και ξανασυντίθεται με τα ίδια δομικά υλικά πάλι. Ο Γιάννης Ρίτσος. Ο καράβι.
Ο Γιάννης Ρίτσος πάλι που αρέσει να πέσει με τους αριθμούς και τα σχήματα. Στο έργο του Μονοχορδά παραθέτει τα αξιώματά του και τις αποδείξεις του κάπως έτσι. Με την ελπίδα μιας στιγμής μας χρεώσαν όλο το μέλλον. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, ποιος λύτης, ποιος ποιητής θα δούλευε για την Αθανασία. Και ο ποιητής και μάχημος εκπαιδευτικός Έκτορ Κακλαβάτος, αυτός πια το παράκτημα του λογοτεχνία και τα μαθηματικά, λέει: πέρασε δημοσιά φάνηκε πρώτα η στήλη, κουρνιαχτός ως τα μεσούρα. Δεν άρχισε πολύ. Ο δρόμος έφερε τον κονοβολητό, τον κουρνιαχτό της. Κλείνατε τα παράθυρα, κατέβαιναν ρολά. Συντηρωτημένη έμπαινε πια στην πόλη η εξίσωση. Το έργο του αυτού του Κακλαβάτου έχει τίτλο Άλγεβρα. Και κάτι ακόμα. Άφηκε απόψε η Σελάνη. Κάθισε στο βυθό εποάζοντας τα έλληνά της. Πέραν του απείρου ορίζοντας την κλίση. Φορτωμένος τρεις άγριες γεωμετρίες. Οι μαθηματικοί θα γνωρίζουν ότι οι γεωμετρίες ουσιαστικά, όπως το ζούμε πλέον, είναι τρεις και είναι άγριες. Η Ευκλήδη, η Ελλειπτική και του Λομπατσεύσκη, νομίζω, του Ρήμαν, αυτές οι τρεις. Σύμφωνα με τον συνθέτη και αρχιτέκτονα Ιωάννη Ξενάκη, τα μαθηματικά υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ενός φανταστικού κόσμου και χωρίς μαθηματικά τα όνειρα και η φαντασία θα ήταν στο κενό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η μαθητεία είναι απαραίτητη και για τους δύο κόσμους. Όσο μαθητεύεις, τόσο το χάσμα ποιήσης και μαθηματικών μικραίνει. Όταν η ευαισθησία και η λογική συμπορεύονται, τότε μαθηματικά και ποιήση βοηθούν να κατανοήσουμε τον κόσμο και πάνω απ' όλα η εικόνα του κόσμου ομορφαίνει. Δεν θα σας κουράσω άλλο, λίγο ακόμα έχω. Ο Όμοιος βρισκόταν σε μια σίγουρα πολύ ποιητική διάθεση όταν έγραφε στο Μη της Οδύσσιας και φτάσαν στο τριγωνικό νησί της Σικελίας όπου του ήλιου έβοσκαν τα όμορφα θρεφτάρια, γελάδια σε κοπάδια 7, αρνιά σε άλλα τόσα, 50 το καθένα. Προσέξτε την ποιητικότητα την περιγραφή του αριθμού 700. 714 και 50, 700. Ακριβώς εκείνη την εποχή του 1886, άλλο να έκανα τώρα, ολοκληρώνονταν και μια άλλη μεγάλη μαθηματική οδύσσια. Η θεμελίωση των πραγματικών αριθμών από τον Γερμανό Ντέντεκιν, αλλά δυστυχώς με τρόπο εξαιρετικά πολύπλοκο και κάπως αφύσικο. Έναν αιώνα αργότερα, ο Άγγλος μαθηματικός Τζον Κόνουεϊ βρήκε ένα πολύ απλό και έξυπνο τρόπο να ορίσει τους αριθμούς. Πώς? Συνελόγητη. Επιστήμη λογοτεχνία. Η μία αντίθετη της άλλης. Η μία έχει να κάνει με τη φαντασία. Η άλλη με την ακρίβεια. Η μία τροφοδοτείται από ιστορίες. Η άλλη από αλήθειες. Συγκίνηση από τη μία, όρθος λόγος από την άλλη. Έτσι, σε ένα στήρο διαχωρισμό του κόσμου θα είχαμε από τη μία την ηθοπλασία, την αφήγηση, την ερυθοφάνεια, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, τις θεατρικές ανατροπές και από την άλλη την ακρίβεια, τη συνοχή, την αλήθεια, τον αποδεικτικό συλλογισμό, τη θεωρία, την έννοια, τον ορισμό, την εμπειρία. Και αν το διακύβευμα και η καινοτομία της λογοτεχνικής διαπραγμάτευσης των επιστημών συνίσταται στη μία και την αυτή κίνηση, μια κίνηση λογοτεχνικής ακρίβειας και επιστημονικής μυθοπλασίας, ας αναρωτηθούμε λοιπόν. Γράφω, δεν σημαίνει αφηγούμε αναμνήσεις, τα ταξίδια, τους έρωτες και τα πένθη, τα όνειρα και τα φαντάσματά μου, υποστηρίζει ο Ζιλ Δελέζ. Η γραφή δεν είναι μια ασήμαντη προσωπική υπόθεση. Πάρα πολλά βιβλία υπάρχουν μαθηματικά και λογοτεχνία. Εγώ δεν ξέρω αν τα βρήκα όλα. Πάντως, κατάφερα να σας δείξω να αντιγράψω κάποια από αυτά. Το βιβλίο «Κόλαση» του Κάρλο Φραμπέτη. Η σιωπή της Καμιλοπάρδας. Ο αλγόριθμος της μελαγχολίας. Η ράβδος του Ευκλήδη. Η αρχαιολογία του μηδενός. Η αριθμή της φύσης, η μυστική αριθμή. Ο θείος Πέτρος και η κασία του Γκόλμπαχ. Ντένις Γκέτς, σας θυμίζω, το θεώρημα του Παπαγάλου. Αλλά και επιχείρηση με συμβρία. Ο κύριος Μη. Εδώ έχω ένα κατάλογο, όσο μπόρεσα, στο τέλος φυσικά υπάρχει το και άλλα, γιατί ακόμα και να καθόμουν να τα γράφω, μέχρι τώρα θα γράφω.
Δεν ξέρω αν σας έπεισα, αλλά εγώ το ακολουθώ. Ποιο. Αυτό. Εγώ αυτό που βλέπετε εκεί το ακολουθώ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πριν περάσουμε στους επόμενους ομιλητές, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σερίδη Πέτρο, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και να ζητήσω συγγνώμη που πριν τον παρέλειψα. Οι συνάδελφοι Αλεξίου Νικόλαος και ο κύριος Λάζου Αργύρης θα μας μιλήσουν για τα μαθηματικά και τη μουσική. Γεια σας και από εμάς. Θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο τη σύνδεση των μαθηματικών με τη μουσική. Ξεκινάμε λίγο από τον Πυθαγόρα
τον Σάμιο, 580 π.Χ. 490 π.Χ. και να δούμε λίγο τι λέει ο μύθος για το πώς ξεκίνησαν όλα όσον αφορά την καταγραφή της μουσικής. Στην Αλεξάνδρεια, όπου ο Πυθαγόρας έζησε αρκετά χρόνια, βρέθηκε μια μέρα κοντά σε κάποιο σιδηρουργείο όπου τέσσερις τεχνίτες χτυπούσαν τα σφυριά τους ένα πειρακτωμένο μέταλλο. Ο ήχος από τα χτυπήματα ήταν παράξενα μελωδικός. Αυτό κέντρισε την περιέργεια του Πυθαγόρα που αναζήτησε το λόγο της απροσδόκητης μελωδίας αυτών των ήχων. Ζήτησε λοιπόν από τους τεχνίτες να εξετάσει τα σφυριά τους και παρατήρησε ότι το βάρος τους δεν ήταν το ίδιο. Συγκρίνοντας το πιο βαρύ με τα υπόλοιπα, βρήκε τους λόγους, 3 τέταρτα, 2 τρίτα και ένα δεύτερο αντίστοιχα. Σκέφτηκε ότι οι λόγοι αυτοί πιθανόν να είχαν κάποια σχέση με τους ήχους που άκουσαν. Πήρε τότε 4 μεταλλικές κορδές και τις τέντωσε έτσι ώστε τα μήκη τους να έχουν αντίστοιχους λόγους. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούσαμε να φέρουμε πλεκτωμένα σίδερα και σφυριά, αλλά έφερα τα κλάβ σε ξυλάκια, τα οποία βλέπετε έχουν διαφορετικό μήκος στον τονικό του αλλάζει και το πάκος τους. Το τονικό του παράγεται, αυτό εδώ βλέπετε πιο μικρά, λεπτά, είναι υψηλό σε σχέση με το να κρούσουμε τώρα που όμως είναι πιο μεγάλο και πιο ταχύ. Αλλάζει το τονικό ύψος. Αυτό έκανε ο Πυθαγόρας. Βέβαια, ο Λίμπος μας έδειξε στην ουσία την πρώτη, την τέταρτη και την πέμπτη και την οκτώη της μουσικής, επειδή θα μιλήσει συνέχεια για την τετρακτή. Στην ουσία τι έγινε, τα τέσσερα διασκεύματα τα οποία είναι τέλεια και καθαρά στην θεωρία της μουσικής, η πρώτη, η τέταρτη, η πέμπτη και η οκτάβα, ακριβώς τέσσερα, όπως η τετρακτής, πάλι τέσσερα, δημιούργησε αυτούς τους τέσσερους ήχους, στους οποίους βασίστηκε όλο το τονικό σύστημα και συνέχεια το συγκερασμένο σύστημα με τον Αριστόξενο, ο οποίος και αυτός βασίστηκε πού, στον Πυθαγόρα. Έκοψε λοιπόν τις κορδές και διαπίστωσε ότι οι ήχοι είχαν την ίδια μελωδική σχέση με αυτήν που άκουσαν και στο σιδηρουργείο. Ήταν μια αρμονία ήχων, συγχορδία όπως λένε και οι μουσικοί. Με τον τρόπο αυτό ο Πυθαγόρας ανακάλυψε αρμονικούς τόνους της μουσικής κλίμακας. Έτσι, οι λόγοι των φυσικών αριθμών ερμήνευσαν φαινόμενα που κανείς μέχρι τότε δεν μπορούσε να συσχετίσει και να εξηγήσει. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε να γράφεται η μουσική. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα όργανο, το μονόχρωμο του Πυθαγόρα, το οποίο το φτιάξαμε σε συνεργασία με τον κύριο Λάζου πριν από αρκετά χρόνια. Και τον κύριο Ταμουτσέλη. Και τον κύριο Ταμουτσέλη. Στα πλαίσια ενός προγράμματος για τη σχέση της μουσικής με τα μαθηματικά, στο Γυμνάσιο Βέδης, το οποίο μας εξηγεί, θα μας δείξει τώρα ο κύριος Λάζου, πώς... Βέβαια, Νίκολα και συνάδελφοι, γιατί είμαστε μια οικογένεια, τώρα γνωστοί είμαστε, να πούμε κάτι για όσο αφορά την μουσική γραφή. Υπάρχουν οι απόψεις δίστητες εδώ πέρα, κάποιοι λένε ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να γράφουμε τη μουσική, έχασε το πάθος της, έχασε την τεχνογράμματά της. Όμως φανταστείτε πόσα έργα έχουν χαθεί, διότι δεν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε ή δεν γνωρίζαμε τον τρόπο. Έχουμε σώσει τώρα παραδοσιακές μελωδίες, οι οποίες δεν μπορούσαμε να τις έχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βιβλιοθήκες, πολλά παραδοσιακά τραγούδια εδώ και σκοπή της περιοχής μας, της Μακεδονίας, της περιοχής γενικά, σε όλη την Ελλάδα, έχουν χαθεί, γιατί δεν μπορούσαν να τα γράψουν. Τότε είχαμε από αυτή σε αυτή. Δηλαδή, έπαιζε ο μουσικός, άκουγε το παιδί από δίπλα ο μαθητής και από γενιά σε γενιά, έτσι, είχαμε τη μουσική μας παράδοση. Κάποια στιγμή δεν παίχτηκε από το τραγούδι, χάθηκε. Υπάρχουν τώρα μεγάλες μουσικές βιβλιοθήκες, οι οποίες έχουν την παραδοσιακή μας μουσική καταγεγραμμένη και μπορούν όλοι οι μουσικοί πλέον, έχουν πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση, να μπορούν να παίξουν αυτά τα τραγούδια. Είναι πολύ σημαντικό. Διασώζεται έτσι ο πολιτισμός μας. Τώρα, το Πυθαγόρειο Μονόχορδο, ταλαιπωρηθήκαμε για να το φτιάξουμε, η αλήθεια είναι λίγο. Ο Πυθαγόρας βέβαια συμβούλευε τους μαθητές του να εξασκούνται καθημερινά με το Πυθαγόρα μονόχορδο, με το μονόχορδο, γιατί στην ουσία έχει να κάνει με διανύσματα, με διαστήματα και την παραγωγή του ήχου. Δηλαδή και βλέπεις και το διάστημα το οποίο δημιουργείς, αλλά και ακούς και τον ήχο που παράγει. Άρα έχουμε δύο ρεθίσματα, έτσι, και οπτικό αλλά και ακουστικό. Εδώ όπως είναι το ολόκληρο, αυτό είναι πολιτισμένο σε λάι. Η θέση μου θα λέω σε λάι, γιατί συμπεριλαμβάνουμε οι θέσεις και διέσεις, κάποιοι δεν γνωρίζουν μουσική, να μην σας κουράζω. Εάν πάμε στο ένα δεύτερο, εγώ θα μιλήσουμε μη και όχι με συχνότητα τα δύο πρώτα, όπως είναι δεξιό στο χειφιλόλογο. Ακριβώς στη μέση, το ένα δεύτερο, θα μας δώσει την οκτάβα, γιατί το επόμενο ψηλότερο λά. Και όντως,
Είναι η ίδια νότα, αλλά 8 νότες πιο ψηλά. Έτσι. Στη συνέχεια, αν πάμε στα 3 τετάρτα, μας δίνει την τέταρτη, έτσι το έργο θέλω της κλίμακας, και όπως τα σφυριά, και αν πάμε στα 2 τρίτα, θα μας δώσει. Άρα μας έδωσε λα, λα, ψηφί, ρε και μη. Την πέμπτη. Όπως είπαμε, αυτά τα διαστήματα, ακόμα και τώρα στη θεωρία της μουσικής, στο τρομικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Ευρώπη, γιατί στην Κίνα και στην, και στην Ινδία έχουν ιερά κατάλληλα και στην Κίνα μουσική έχουν τα μόρια, έτσι. Έχει βασιστεί όλο το τρομικό σύστημα, το τρομικό σύστημα της μουσικής. Ωραία. Η πρώτη, η τέταρτη, η πέμπτη και η όγδοη, την οποία παρήγαγε ο Πυθαγόρας, είναι τα τέλεια, τα βασικά διαστήματα που στηρίχθηκε όλο το ευρωπαϊκό σύστημα στη μουσική. Τώρα βέβαια θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα βηματικό να δείξει τη μαθηματική ενδεκτή τα διαστήματα εδώ πώς γίνει ο ήχος, αλλά φαντάζομαι δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Συνεχίζοντας λοιπόν, για τους Πυθαγόρες αυτή η άμεση και ακριβής σχέση μαθηματικών, μουσικής και ευχάριστου ψυχικού συναισθήματος, αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η αλήθεια στο ύψιστο επίπεδό της εκφράζεται με μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν μάλιστα ότι η ψυχή μέσα από τα μαθηματικά και τη μουσική μπορούσε να εξυπηρετηθεί ώσπου να ενωθεί με το σύμπαν και ότι ορισμένα μαθηματικά σύμβολα έχουν αποκρυφιστική σημασία. Στις αρχές της αρμονίας των Πυθαγορείων βασίστηκε η ευρωπαϊκή μουσική μέχρι τουλάχιστον τη στιγμή που ο Μπαχ μέσω της σύνθεσης του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλο πρότεινε την υποδιέρεση της οκτάβας σε 12 ημιτόνια, το οποίο όμως είχε προτείνει 2000 πριν χρόνια ο Αριστόξενος, όμως εκείνη την περίοδο δεν εισακούστηκε. Και μετά από περίπου 2000 χρόνια ο Μπαχ έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βέβαια, Νίκο, ο Αριστόξενος βασίστηκε στον Πυθαγόρα. Στην ουσία την οκτάβα, την οποία την είχε δημιουργήσει ήδη ο Πυθαγόρας, τη χώρισε σε 12 ίσα μέρη, σε 12 ημιτόνια, σε 12 ίσα μέρη. Και μετά, στη συνέχεια, πολύ αργότερα και ο Σέμπερ, ο οποίος δημιούργησε το 12φοβο σύστημα στη μουσική, για μένα δεν ήταν ιδιοφύης, ήταν απλά πολύ έξυπνος. Τα πήρε αυτά από τον Αριστόξενο και τα έβαλε σαν δικό του σύστημα. Δεν ήταν δικό του το σύστημα. Το σύστημα του Αριστόξενου, βέβαια ο Αριστόξενος για να μπορέσει να δημιουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα, χρησιμοποίησε και γεωμετρία. Δεν ήταν μόνο. Και τις μεριές του κύβου, τώρα δεν είμαι μαθηματικός, γι' αυτό φόρησε τα κλειδιά της μουσικής για να φαίνομαι ότι είμαι μουσικός. Χρησιμοποίησε και τη γεωμετρία. Πάντως, παρά τον ηθικό θεσμικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του, Πυθαγόρας και οι μαθητές του διαμόρφωσαν φιλοσοφικές αρχές που επηρέασαν την πλατωνική και αριστοτελική διανόηση, κυρίως όμως συνέβαλαν στην ανάπτυξη των μαθηματικών, της μουσικής και της ηθικής φιλοσοφίας. Καθιέρωσαν την αντίληψη ότι η πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένη της μουσικής και της αστρονομίας, είναι στο βαθύτερο επίπεδο της μαθηματικής φύσης. Εδώ βλέπουμε τη μουσική κλίμακα του Πυθαγόρα κατά τον φιλόλαο. Το ένα, το ίσο που λέει, είναι όταν έκρουσε ο Αργύρης τη χορδή, χωρίς τον καβαλάρι στη μέση, ολόκληρη δηλαδή. Τα δύο πρώτα, τώρα εδώ είναι συχνότητα, είναι ένα δεύτερο, το κλάσμα, είναι όταν είναι στη μέση. Τέσσερα πρώτα είναι το 1 τέταρτο και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε μία αντιστοίχηση της νέας κλίμακας με την αρχαία κλίμακα για τις νότες και δίπλα τους λόγους, οι οποίες όμως όπως είπαμε είναι συχνότητες, δεν είναι έτσι. Βέβαια, οι αρχαίοι Έλληνες για να δημιουργήσουν μία κλίμακα, πάλι θα πάμε στην καρτή, γιατί θα τα μιλήσουμε, για να δημιουργήσουν μια κλίμακα, χρησιμοποιούσαν δύο τετράχορδα. Τα τετράχορδα αποτελούνταν από τέσσερις νότες, είτε ήταν εναρμόνιο γένος, είτε διατονικό, είτε χρωματικό γένος. Είχαν τέσσερις νότες, οι δύο νότες ήταν σταθερές και οι δύο ήταν λεγόταν εστώτες οι οποίοι μπορούσαν να μετακινηθούν. Ενώνανε δύο τετράχορδα και έτσι φτιάχνανε μια κλίμακα. Πάλι όμως δεν τραχτίζει μπροστά μας. Πάλι τέσσερα. Δύο τετράχορδα, μία κλίμακα. Αλλάζει το γένος όμως με βάση τη δίαιση που βρήκε το λίμα ο Πυθαγόρας και έτσι μπορούσαν να είχαν ένα αρμόνιο γένος, να έχουν χρωματικό ή να έχουν διατονικό. Πάντως το σημαντικό είναι ότι μέσα από τους κόμπους των φυσικών αριθμών μπόρεσε και γράφει και άρχισε να γράφεται η μουσική. Η μουσική κλίμακα του Πυθαγόρα έχει διατηρηθεί αναλύωτη μέχρι και σήμερα. Η συνεισφορά του όμως έδινε σημασία
που έδωσε στη σχέση ήχου και αριθμού. Σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά, η NASA προσπαθεί ακόμη να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του Πυθαγόρα περί μουσικής των πλανητών, ηχογραφώντας τις ηλεκτρομαγνητικές φωνές των πλανητών. Άρα και θα καταφέρουμε ποτέ να μάθουμε τι άκουγε ο Πυθαγόρας με τα αυτιά της ψυχής του. Βρήκα ένα βιντεάκι εδώ πέρα, το οποίο μας δείχνει λίγο την προσπάθεια της NASA να υπογραφήσει τους πλανήτες, τη λεγόμενη μουσική των ουράνιων σφαιρών. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Σύμφωνα με τις νότες, ο Κρόνος με την υπάτη, ο Δίας με την παρυπάτη, ο Άρης με την νότα λιχανός, ο Ήλιος με τη μέση, ο Ερμής με την παραμέση και η Αφροδίτη με την παρανίτη και τέλος η Σελήνη με την νίτη. Οι Πυθαγόροι πίστευαν ότι οι πλανήτες που ήταν σφαίρες, καθώς ταξίδευαν στον ουρανό, παράγουν μουσική λόγω της τριβής τους με τον γαλαξιακό εθέρα. Πίστευαν ότι η Γη αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος και ότι κάθε πλανήτης παράγει τις δικές του νότες, ανάλογα με την απόστασή του από τη Γη. Παράλληλα, διαπίστωναν ότι η μελωδία του σύμπαντος είναι τόσο ξεχωριστή ώστε τα απλοϊκά αυτιά μας δεν μπορούν να την ακούσουν. Κάποια τέτοια άποψη είχε και ο Άγιος Αυγουστίνος, που πίστευε ότι οι άνθρωποι ακούν τη μουσική των σφαιρών τη στιγμή του θανάτου τους. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει γαλαξιακός εθέρας, ούτε υπάρχει κάποια τριβή. Πλανήτες. Όπως γνωρίζουμε όμως ότι δεν υπάρχει πουθενά μέσα στο σύμπαν το απόλυτο κενό. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα άλμα χρονικό, λίγο αφού είδαμε πώς ξεκίνησε να γράφει τη μουσική και πώς τέθηκαν οι βάσεις της τεκμηρίωσης της μουσικής. Και θα πάμε λίγο σε ένα φαινόμενο που αφορά τον Μπετόβεν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κουφέντες όλων των εποχών. Έγραψε τα περισσότερα από τα, όμως από τα αγαπημένα του κομμάτια, τα έγραψε κουφός. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η απάντηση στο γεγονός ότι πώς τα έγραφε αυτά τα κομμάτια ήταν στα μαθηματικά, μέσω της ακρίβειας των μαθηματικών. Εδώ θα δούμε λίγο σε ένα βιντεάκι. It may sound like a paradox or some cruel joke, but whatever it is, it's true. Beethoven, the composer of some of the most celebrated music in history, spent most of his career going deaf. So how is he still able to create such intricate and moving compositions? The answer lies in the patterns in beneath the beautiful sounds. Let's take a look at the famous Moonlight Sonata, which opens with a slow, steady stream of notes grouped into triplets. One and a two. 20 hertz. The series can be expressed with this equation, where n corresponds to successive beats on the keyboard. The D major period for movements 9 uses n values 5, 9, and 12. And by plugging these into the function, we can graph the sine wave for each note, allowing us to see the patterns that Beethoven put out here. When all three of the sine waves are graphed, they intersect at their starting point of 0, 0, and again at 0, 0.042.
Within this span, the D goes through two full cycles, F sharp through 2.5, and A goes through 3. This pattern is known as consonance, which sounds naturally pleasant to our ears. The reason? The musician feels mathematics. The mathematician thinks music. Music, the dream. Mathematics, the working life. Ο μαθηματικός όμως σκέφτεται τη μουσική. Η μουσική είναι το όνειρο, ενώ τα μαθηματικά είναι η πραγματική ζωή. Σε έναν πιο σύγχρονο, που είναι και έρευνες για τον Ιάννη Ξενάκη, ο οποίος γεννήθηκε στην Βράιλα της Ρουμανίας και απεβίωσε στο Παρίσι. Αυτός έγραφε μουσική πάνω σε καθαρά φόρμες μαθηματικές και περισσότερο ασχολήθηκε και με, καλά και με την αρχιτεκτονική που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αλλά η μουσική του μπορεί να θεωρηθεί ως στοχαστική μουσική σε σχέση με τους νόμους των πιθανοτήτων και με τον νόμο των μεγάλων αριθμών. Γενικά, ο Ξενάκης, στο πώς έγραφε τη μουσική του, εφάρμοζε αρκετές μαθηματικές θεωρίες. Εδώ βλέπουμε τη θεωρία των συνόλων, τη θεωρία των παιδνίων, επίσης την άλγεβρα Γκουλ και τη χρυσή τομή, την έννοια της χρυσής τομής, την ακολουθία Φιμπονάτσι και νόμους των συνεχών πιθανοτήτων. Εδώ που μιλήσαμε για τα μέτρα πιο πριν, είχαμε πει για το χωρισμό ένας μουσικού έργου σε ΙΣΑΜΕΛ, το μέτρο, στη μουσική. Οι σύγχρονοι συνθέτες χρησιμοποίησαν και την χρυσή τομή και την ακολουθία Φιμπονάτσι. Είχαν δηλαδή ένα έργο γραμμένο σε 4 τέταρτα. Άρα ο χώρος ήταν 1, 2, 3, 4. Ξεκινούσε πάλι. 2, 3, 4. Συνήθως η μουσική που ακούμε κατά 90% είναι γραμμένη σε 4 τέταρτα. Γιατί ακούγεται, είναι πιο οικείο το άκουσμα και ο ρυθμός των 4 τετάρτων. Η παραδοσιακή μουσική του τόπου μας έχει μια πολυρυθμία, χαρακτηρίζεται μια πολυρυθμία. Έχουμε 15, 8, έχουμε 9 ώρα. Γιατί ήταν τα βήματα των χορευτών τέτοια και έπρεπε να βγάλουν τη δική μουσική. Η καλλιτέχνη από τη μουσική. Τι κάνουν τώρα οι σύγχρονοι συνθέτες. Χρησιμοποιούσαν την ακολουθία Φιμπονάτσι. Ενώ είχαμε 4-4 ένα τραγούδι, ένα μουσικό έργο. Μετά αρχίσανε 1 μέτρο, 1 και 1, 2 μέτρα, 2 τέταρτα. Μετά 2 και 1, 3, 3 και 2, 5, 5 και 3. Και πήγαμε με τη σειρά του Φιμπονάτσι, την ακολουθία. Και βάζανε μέσα σαν ένα επεισόδιο στο μέσο του τραγουδιού του μουσικού έργου, βάζανε να χρησιμοποιήσουν την ακολουθία του Φιμπονάτσι. Το παράδοξο είναι ότι ενώ αλλάζει το μέτρο συνεχόμενα, παίρνει την ακολουθία του Φιμπονάτσι σαν μέτρα, αλλάζει και η μελωδία αναγκαστικά, αλλάζει όλο. Όλη η σύνθεση δεν ακούγεται κάτι το οποίο δεν είναι αρμονικό, ακούγεται αρμονικά αυτό. Ενώ αλλάζει ο ρυθμός στο μέτρο του τραγουδιού, του μουσικού έργου, δεν ακούγεται ότι υπάρχει αυτή η πολυρυθμία, ακούγεται σαν ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να υπήρχε εκεί μέσα. Το ίδιο έγινε με τη χρυσή δομή. Άρα τα μαθηματικά τα χρησιμοποίησαν πάρα πολύ στον 20ο αιώνα και όντως η χρυσή δομή και η βοηθεία Φιμπονάτσι χρησιμοποιήθηκαν μέσα σαν επεισόδια, μέσα σε κλασικά μουσικά έργα. Και ο DBC ήταν. Και ο Μπάτοκ χρησιμοποίησε πάρα πολύ. Πάντως αυτή η μουσική του Ξενάκη είναι περισσότερο καλυμμένη μέσα από υπολογιστές. Είναι φανταστικές πόλεις, τα πολύ το πετώμε και ο Λέχνος νομίζω. Τα πολύ το πετώμε του Ξενάκη, τα φανταστικές πόλεις, οι οποίες κατοικούσαν χιλιάδες κόσμος. Βέβαια, αν δεν υπήρχε ο Ξενάκης, δεν υπήρχε και ο Ζάμι Σεζάρ. Ο Ζάμι Σεζάρ, όταν ο Ξενάκης έκανε τις συναυλίες, υπήρχαν βέβαια και τα σώματα και οι φανταστικές πόλεις. Μετά ο Ζάμι Σεζάρ είδε αυτό που έκανε ο Ξενάκης και τι έκανε στη συνέχεια μετά, το διάθεσε το ρόλο. Αλλά εκεί βασίστηκε και αυτό. Στο σώμα το οποίο γινόταν με βάση τι φανταστικέ πόλει στα πολίτευμα του Ξενάκη. Τώρα, φτάνοντας στο τέλο αυτή τη παρουσίαση, προσπαθήσαμε με κάποιο τρόπο να δούμε τη σχέση που έχει η μουσική με τα μαθηματικά ή αντιστρόφω. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο από το έργο του Ξενάκη. Επέλεξα ένα να ακούσουμε. Είναι λίγο παράξενο, μια σαν μουσική thriller. Σαν soundtrack από thriller. Είναι βγαλμένο μέσα από υπολογιστές ειδικά.
για να έχουμε μια εικόνα, ένα άκουσμα βασικά της μουσικής του Ξενάκη. Εδώ αναφέρονται, θα δείτε στην πορεία, για λίγο δεν θα σας απασχολήσω πολύ, θα δείτε στην πορεία λίγο κάποιες από αυτές τις γραμμές, όσο μπόρεσε να κάνω τη μετάφραση, το άρκο είναι η πλώρη, πλεύση, κάτι τέτοιο. Το πιτσικάτο είναι το σταγκάτο που παίζουν, ιδίως στο κοντραπάσο στην τζαζ μουσική, δεν παίζουν με το ξάρι, παίζουν με τα δάχτυλα. Άρα όταν παίζεις τα δάχτυλα, βάζουν ένα βιολί, βιολετσέλο, βιόλα, κοντραπάσο, είναι το πιτσικάτο. Το κολένιο είναι δηλαδή κοντά στο καβαλάρι και που είναι πιο τραχής ο ήχος, έτσι. Αυτό εδώ είναι με στη γέφυρα κοντά που παίζει. Κοντά ακριβώς. Στη μουσική. Εδώ λέει για φραπέ, τώρα φραπέ μάλλον δεν ξέρω τι εννοεί. Περκάσιον είναι τα κρουστά γενικά τα κρουστά περκάσιον. Και το τρομπόνι. Θα τα δείτε λίγο αυτά, θα σας θα τα αφήσω λίγο να παίξω. Το φραπέ είναι το χτύπημα. Βέβαια, θυμίζει βέβαια αλεατορική μορφή μουσικής, όπου βλέπανε έργα ζωγραφισμένα οι καλλιτέχνες και τα πρώτα ήταν ανάλογο καθένας όπως εφραζόταν με βάση μια παρτιτούρα η οποία δεν ήταν με νότες, ήταν σύμβολα. Αυτό ακριβώς γίνεται και εδώ πέρα. Βλέπετε, ήταν σύμβολα και ο καθένας μπορεί να εκτελέσει ανάλογα όπως το βλέπει και το νιώθει. Δεν πιάζει. Σε μένα μου θύμισε σαν τις διάθετες κάρτες που βάζαμε κάπου στους υπολογιστές στο πανεπιστήμιο τότε που υπήρχαν και είναι τεράστιοι για να τις κρατούσαμε μέσα για να δούμε αν δουλεύει το πρόγραμμα. Και στη μέτρο Brain. Και της πραγματικής ζωής. Ο Μάουριτς Κορνέλης Έσερ γεννήθηκε στην Ολλανδία το 1898 και πέθανε το 1972. Είναι ένας από τους πιο διάσημους γραφείς στον κόσμο.
Εκτός από το σχέδιο και την γραφιστική, δούλεψε επίσης με τις τεχνικές της ξυλογραφίας, της λιθογραφίας και της χαρτογραφίας. Ο Έσσερ, όπως υποστήριζε ο ίδιος, διέσχιζε συνεχώς το όριο μεταξύ μαθηματικών και τέχνης. Αντλώντας από τα μαθηματικά οτιδήποτε θα μπορούσε να αναπαραστήσει καλλιτεχνικά, ώστε να διασανθεί την ομορφιά τους και ο μη μαθηματικός φιλόδοξος. Ο πατέρας του ήταν πολιτικός μηχανικός. Στο σχολείο τα πήγαινε παντού χάλια, εκτός από το σχέδιο. Προσπάθησε να σπουδάσει αρχιτεκτονική, αλλά δεν τα κατάφερε. Και έτσι στράφηκε στη χαρακτική. Ο ίδιος επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δεν κατανόησε ποτέ τα μαθηματικά, ούτε ως μαθητής, ούτε αργότερα όταν στις παρέα τους συγκαταλέγονταν μερικοί από τους κορυφαίους μαθηματικούς του 20ου αιώνα. Μάλιστα, οι βαθμοί των μαθηματικών στο σχολείο, όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα, εκτός από το σχέδιο και το πιάνο, ήταν εξαιρετικά κακοί. Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα πως απέτυχε στις τελικές σχολικές εξετάσεις και έτσι δεν πήρε ποτέ απολυτήριο. Εν τούτης, είχε τα μαθηματικά μέσα του. Τα διαισθανόταν, τα έβλεπε, τα ζούσε. Χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά, προτείνει μια διαφορετική πραγματικότητα με καινούριους φυσικούς νόμους. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να δούμε πρώτα ένα βίντεο για να γίνει μια πρώτη γνωριμία με τον θαυμαστό κόσμο του έργου των Έσσερ. Λοιπόν, το βιντεάκι. Thank you.
ταξίδια στην Ιταλία και στην Ισπανία, που έμελε να καθορίσουν τη ζωή του. Στην Ιταλία γοητεύεται κυρίως από τα τοπία και την αρχιτεκτονική των πόλεων και των χωριών του Νότου. Η Ιταλία θα παραμείνει ο αγαπημένος του τόπος και η κύρια πηγή έμπνευσης για την πρώτη περίοδο της καλλιτεχνικής του ζωής. Το 1923 γνωρίζει την Ελβετίδα Γέτα Ούνκε, την οποία παντρεύεται αμέσως την επόμενη χρονιά και εγκαθίσονται στη Ρώμη για 11 χρόνια μέχρι το 1935. Μετά το 1935 πάνε Ελβετία και το 1940 επιστρέφουν στην Ολλανδία ως το τέλος της ζωής τους. Το ταξίδι στην Ισπανία έμελε να αλλάξει τη ζωή του. Μαγεύτηκε από την κανονική διαίρεση του επιπέδου όταν πρωτοεπισκέφθηκε το μαυριτανικό φρούριο Αλάμπρα στη Γρανάδα της Ισπανίας. Τα περίτεχνα διακοσμητικά σχέδια με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που είδε εκεί του κίνησαν το ενδιαφέρον για τις γεωμετρικές συμμετρίες. Μια επιρροή φανερή σε όλο του το έργο και πηγή έμπνευσής του. Ο Έζερ αντικατέστησε τα άψυχα αφηρημένα μοτίβα των μαυριτανικών πλακιδίων με αναγνωρίσιμα στοιχεία, ζώα, πρόσωπα, φυτά, τους έδωσε ζωή και έτσι ανέπτυξε τη συμμετρική διαίρεση του επιπέδου. Ο Έζερ έφτιαξε την δική του θεωρία για τις πλακοστρώσεις στο επίπεδο. Πλακώστες εννοούμε την κάλυψη μιας επιφάνειας με το ίδιο μοτίβο, το οποίο επαναλαμβάνεται χωρίς να αλλάζει το μέγεθός του και δίπως να αφήνει κενά διαστήματα. Επιτρέπεται να μεταφερθεί ή να περιστραφεί. Έκανε επιπλέον χρήση διαφόρων μετασχηματισμών ασυμμετρίας, περιστροφών και μεταθέσεων, επαναλαμβάνοντας έτσι τις μορφές σε κάποια έργα του, όλο και σε μικρότερες κλίμακες, δηλαδή επαναλαμβανόμενα μοτίβα που τείνουν να συρρυκνώνονται είτε προς το κέντρο είτε προς τα άκρα της ζωγραφικής επιφάνειας, δίνοντας έτσι την εντύπωση της ατέλειωτης επανάληψης και κατά συνέπεια την ψευδεύσεις του απείρου. Χωρίζοντας το επίπεδο με κυματιστές σειρές, πουλιών, ψαριών, ερπετών, θηλαστικών και ανθρώπων, κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία καταπληκτικών για προσδόκητων εικόνων, οι οποίες βασίζονταν στους νόμους της συμμετρίας, της θεωρίας των συνόλων, της προοπτικής, της τοπολογίας και της κρυσταλλογραφίας. Αυτή η συστηματική διαίρεση του επιπέδου και οι περίφημες πλακοστρώσεις του ήταν το έργο που τον έκανε πασίγνωστο. Ο ίδιος είπε, πρόκειται για την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που είχα ποτέ. Ο τρόπος με τον οποίο μια επιφάνεια μπορεί να διαιρεθεί ή να γεμίσει με ομοιόμορφα σχήματα που εφάπτονται χωρίς να αφήνουν καθόλου κενά. Στις πλακοστρώσεις εδώ βλέπουμε στα δεξιά το έργο επίσης, έχουμε μετάθεση αξώνων, αξονική συμμετρία, ανακλαστική ολίσθηση και στο αριστερά στο έργο Νάλι έχουμε σφαιρική συμμετρία. Εδώ κάποια από τα έργα του Έζερ που είναι πάνω στις πλακοστρώσεις. Σύμφωνα με τον Έζερ η συμμετρία είναι ιερή. Όλα είναι θέμα συμμετρίας. Στις πλακοστρώσεις του τα πλακίδια μπορεί να είναι πολυγονικά, κυρτά ή να έχουν οποιοδήποτε περίγραμμα. Και χρησιμοποιεί διάφορους μετασχηματισμούς, όπως είπαμε, περιστροφές, μεταθέσεις, επαναλαμβάνοντας τις μορφές του και κάτι πολύ πρωτότυπο για την εποχή του. Ο καλλιτέχνης από τη δεκαετία του 1920 χρησιμοποίησε την έννοια της διαίρεσης για να δημιουργήσει τα εκπληκτικά έργα των εκτυπώσεων της μεταμόρφωσης. Εκεί ένα σχήμα ή αντικείμενο μετατρέπεται σε κάτι τελείως διαφορετικό και γίνεται ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα. Ας πούμε ένα πουλί, αλλάζει σε ψάρι, μία σάβρα σε μία κερίθρα. Εδώ βλέπουμε τη μεταμόρφωση 1 και τη μεταμόρφωση 2. Στη μεταμόρφωση 2 έχουμε πάρει ένα κομμάτι διότι είναι ένας μεγάλος πίνακας με 19 εκατοστά πλάτος και 7 μέτρα μήκος. Σε μια συνεχή εκτυπώμενη ξυλογραφία, η οποία έπιανε 20 συνολικά μπλοκ, χρησιμοποιεί όπως βλέπετε στενόμακρες λωρίδες, όπως βλέπετε εδώ, αυτό είναι ένα κομμάτι, φανταστείτε. Εξαιτίας όμως της συμμετρίας των δύο άκρων του μας δίνει την αίσθηση ενός κύκλου. Ένα σταυρόλεξο που μετατρέπεται σε σκακιέρα, μετά σε ερπετό, σε κυψέλι μελισσό, σε μελίσι, σε πουλιά, σε ψάρια, σε πόλη, σε σκακιέρα, καταλήγοντας πάλι σε σταυρόλεξο με κύρια τεχνική τη συστηματική διαίρεση του επιπέδου. Ένα επόμενο έργο πάλι που βλέπουμε αυτή τη συμμετρία είναι το Sky and Water, ουρανός και νερό, ένα επίπεδο μοτίβο που απαρτίζεται από πουλιά και ψάρια. Το τετράγωνο διαιρείται ακριβώς στη μέση με μια οριζόντια κεντρική λωρίδα όπου τα λευκά και τα μαύρα στοιχεία είναι ισοδύναμα. Ένα άλλο πολύ γνωστό του είναι η μέρα και η νύχτα.
Είναι μια ξυλιογραφία που χρησιμοποιεί τη συμμετρία σε άξονα στη συστημική διαίρεση του επίπεδου. Στα αριστερά ξεχωρίζει μια μικρή παραποτάμια πόλη, ενώ ακριβώς η ίδια πόλη υπάρχει και στη δεξιά πλευρά του έργου. Η μία είναι αντικατοπτρισμός της άλλης, με άξονα συμμετρία στο κέντρο του έργου. Η μόνη διαφορά των δύο πόλων είναι ότι η μία είναι βυθισμένη στο σκοτάδι, ενώ η άλλη βρίσκεται σε περιβάλλον νέος. Σταδιακά υποχωρεί αυτή η αυστηρή γεωμετρία σε ένα ακανόνιστο μοσαϊκό και το τοπίο χάνεται στο βάθος του ορίζοντα. Γκρι τετράγωνα λιβάδια εξελίσσονται σε λευκές και μαύρες αγριόχινες, οι οποίες πετούν συμμετρικά στον ουρανό και σε αντίθετες κατευθύνσεις. Οι μαύρες πετούν αριστερά προς τη μέρα και οι άσπρες δεξιά προς τη νύχτα. Και οι δύο ξεκινώντας φυσικά από το κέντρο. Εδώ βλέπουμε πάλι κάποια έργα, έτσι και στο μέσα στο παράδοξο κόσμο του Έσερ. Τόσο τον Έσερ όσο και τον Νταλίτσο απασχόλησε το θεμελιώδες ερώτημα των εικαστικών τεχνών. Τι είναι πραγματικό, τι είναι αδύνατο. Μια σημαντική κατηγορία μαθηματικών έργων του Έσερ είναι αυτά που αφορούν τα δύνατα σχήματα, τις οφθαλμαπάτες της τέχνης. Πρόκειται για ένα συνδυασμό γεωμετρικών χαράξεων που συνθέτουν μια παράδοξη πραγματικότητα. Εικόνες με μια φαινομενικά άψογη προοπτική, συνδυασμένες κατά φύσικο τρόπο, απεικονίζουν έναν κόσμο που δεν ισχύουν οι νόμοι της φυσικής. Αδύνατες κατασκευές, τι εννοούμε τώρα. Είναι σχήματα τα οποία δεν μπορούν να υπάρχουν, όπως ας πούμε το τρίγωνο του Πέντρος, οι σκάλες πάλι, τα σκαλοπάτια του Πέντρος, τα οποία χρησιμοποίησε πάρα πολύ στα έργα του, όπως θα δούμε και θα αναλύσουμε παρακάτω. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση στο τρίγωνο εδώ του Πέντρος, βλέπουμε ένα ορθογώνο τρίγωνο το οποίο έχει τρεις ορθές γωνίες, κάτι που, που δεν μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι αδύνατο. Αυτό γίνεται γιατί παίζει με τις δύο και τις τρεις διαστάσεις. Ανάλογα με ποια θέση το βλέπεις, αντίστοιχα το βλέπεις. Αλλάζει και ο τρόπος που το βλέπεις. Τώρα, προσπαθώντας να εξελίξει την έννοια του αδύνατου, θα χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά. Η επαφή του Έσερ με έναν άλλο μεγάλο μαθηματικό, τον Πέντρος, τον έφερε λοιπόν στον χώρο της τοπολογίας και τα αδύνατα σχήματα. Το αδύνατο τρίγωνο και αδύνατη σκάλα ενέπνευσαν πάρα πολλά έργα, το που θα δούμε παρακάτω. Το καταράκτη, τα χέρια που σχεδιάζουν, το ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας και όλα αυτά που μπορεί να τα θαυμάσετε και εδώ στην αίθουσα. Η πρώτη φορά τώρα που ο Έσερ απεικονίζει το αδύνατο είναι το 1937 στη ξυλογραφία Still Life and Street, Δρόμος και Νεκρή Φύση, όπου ένα τραπέζι μεταμορφώνεται σε δρόμο. Όπως υποστηρίζει, να είστε βέβαιοι ότι αυτό που νομίζετε πως βλέπετε είναι πραγματικά αυτό που βλέπετε. Προσπαθήστε να πιστέψετε στα μάτια σας. Ένα άλλο πάλι αδύνατο σχήμα είναι τα χέρια που σχεδιάζουν. Η ξυλογραφία αυτή απεικονίζει την έννοια του προβλήματος της αυτοαναφοράς. Παίζει με τη σύγκρουση μεταξύ του επίπεδου και της χωροταξίας. Τα χέρια ξεπετούνται μέσα από το χαρτί και μοιάζουν να σχεδιάζει το ένα το άλλο, όπως έλεγε ο Έσερ. Θέλω, έλεγε, να αναγκάσω τα πράγματα να βγουν από το επίπεδο. Επόμενο πάλι αδύνατο σχήμα είναι τα Ερπετά. Μια πολύ όμορφη και χιουμοριστική λιθογραφία με κανονική εξαγωνική πλακώστρωση μας δείχνει μια παιχνιδιάρικη μετάβαση ενός Ερπετού από μία διάσταση σε άλλη. Από το διδιάστατο επίπεδο στο τρισδιάστατο χώρο, αλλά και στο τετρασδιάστατο χώρο χρόνο. Κάνοντας χρήση προβολής του υπερβολικού επίπεδου σε δεδομένο δυσδιάστατο επίπεδο. Τα ερπετά του σχεδίου του, που είναι στο δυσδιάστατο, μέσα σε ένα ανοιχτό μπλοκ σχεδίου, μεταμορφώνονται και ζωντανεύουν. Ένα άλλο είναι η σχετικότητα. Εδώ καταργούνται οι νόμοι της βαρύτητας. Δημιουργούνται η ψευδέστηση ενός αϊκίνητου, καθώς κάποιος μπορεί να ανηφορίζει στα σκαλοπάτια χωρίς καμιά προσπάθεια. Στο έργο αυτό χρησιμοποιείται η σκάλα Πέντρος που αναπαριστά δύο σκάλες ταυτόχρονα. Η μία ανεβαίνει ενώ η άλλη είναι αναποδηγυρισμένη. Βλέπετε εδώ πέρα. Το επόμενο, δεσμός ένωσης. Εδώ έχουμε τις ταινίες Μόμπιους που είναι πάλι ένα δύνατο σχήμα. Δύο σπήρες λοιπόν ταινίες Μόμπιους, οι οποίες αναμειγνύονται δημιουργώντας το κεφάλι ενός άντρας και μιας γυναίκας. Ο ιδιαίτερος δεσμός τους είναι ξεκάθαρος, αν κάποιος παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο οι σπήρες ενώνονται στην κορυφή και στη βάση του κεφαλιού. Δίνουν την εντύπωση ότι ο άντρας και η γυναίκα βιώνουν την απόλυτη συναισθηματική και πνευματική επικοινωνία. Εικάζεται ότι στο έργο αυτό απεικονίζονται ο Έσερ και η γυναίκα του, η Γέτα,
και θεωρείται ότι είναι μια μορφή έκφρασης ευχαριστίας προς τη σύζυγό του για την υπομονή της όλα αυτά τα χρόνια της κοινής του ζωής. Επόμενο έργο του είναι το Belvedere. Το ανέφικτο κτίριο στο κτίριο εδώ στο έργο αυτό φαίνεται σαν ένα οποιοδήποτε κτίριο έως όπου κάποιος συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάτι περίεργο στην τοποθέτηση της ανεμόσκαλας. Η ανεμόσκαλα είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό ενός κτιρίου, αλλά το πάνω μέρος της οδηγεί στο εξωτερικό του πάνω τόφου. Η σκάλα βρίσκεται ταυτόχρονα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου. Η κατασκευή του κτιρίου που απεικονίζεται φαντάζει ακόμα και στις μέρες μας απίθανη να γίνει, αφού αποτυπώνεται ένα τρισδιάστατο κτίριο σε δύο διαστάσεις, στο χαρτί. Αυτό επιτυχάνεται με τη σχεδίαση των στήλων της δεξιάς πλευράς του πάνω ρόφου να είναι τοποθετημένη στην αριστερά πλευρά του κάτω και το αντίστροφο. Εάν μπορούσαμε να δούμε το οικοδόμημα αυτό από τα πλάγια, θα παρατηρούσαμε ότι οι στήλοι που συγκρατούν τους ορόφους μοιάζουν με λάστιχα. Έχει πολύ. Τα βιντεάκια έχει βίντεο που δείχνει πραγματικά πώς, απλώς επειδή δεν ήθελα να σας κουράσω, απλώς αν θέλετε, έχει πάρα πολλά. Κάτι ακόμα που είναι ιδιαίτερα σπουδαίο στο έργο του είναι η εξερεύνηση της αλληλοσύνδεσης των μορφών χρησιμοποιώντας άσπρο και μαύρο. Με αυτόν τον τρόπο τόνιζε τις διαφορετικές διαστάσεις. Επίσης έπαιζε με την προοπτική, όπως είπαμε, η οποία είναι η αίσθηση του βάθους σε μια επίπεδη επιφάνεια. Το όπειρο και το όριο στη τέχνη. Το όριο εδώ του κύκλου, όπως βλέπετε εδώ κάτω, αν και τα σχήματα αυτά είναι επίπεδα, χρησιμεύουν ως προβολές μιας διαφορετικής γεωμετρίας, της λεγόμενης υπερβολικής γεωμετρίας. Περίπου όπως ένας επίπεδος χάρτης αποτελεί προβολή της σφαίρας της υδρογείου. Για παράδειγμα, παρότι τα ψάρια στην επίπεδη προβολή φαίνεται να μικραίνουν με γεωμετρική πρόοδο προς το όριο του κύκλου, στον χώρο της υπερβολικής γεωμετρίας έχουν όλα το ίδιο μέγεθος. Οι στρεβλώσεις προκύπτουν στην προβολή επειδή ο υπερβολικός χώρος δεν μπορεί να είναι επίκαιρος. Όπως είπε, το όριο δεν είναι πια ένα σημείο, αλλά μια γραμμή η οποία οριοθετεί το συνολικό σύμπλεγμα και του προσδίδει ένα λογικό σύνολο. Εάν η προοδευτική ελάττωση του σχήματος απλώνεται ακτινοτά προς όλες τις κατευθύνσεις ομερός, τότε το όριο γίνεται κύκλος. Ο Έσερ έκανε σε όλη του τη ζωή 448 λιθογραφίες και ξυλογραφίες και πάνω από 2.000 σχέδια και σκίτσα. Περίπου 150 χαρακτικά βασίζονταν μόνο στην πλακώσωση του επιπέδου. Στην Ολλανδία, στη Χάγη, μπορείτε να επισκεφτείτε το τριόροφο μουσείο Έσερ, το οποίο είναι γεμάτο με τα έργα του. Αν πρέπει λοιπόν να επιλέξω ένα στοιχείο που κάνει τα έργα του Έσερ ξεχωριστό, είναι η έκπληξη. Η αρχική έκπληξη που νιώθεις μόλις πρωτοβλέπεις ένα έργο του, αλλά και ευχάριστη έκπληξη όταν ανακαλύπτεις τη μυστηριώδη δομή του. Όπως είπε και ο ίδιος, στόχος μου είναι να αφυπνίζω την απορία και την έκπληξη στο νου των θεατών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.